και πρώτος εγώ, ζητώ συγγνώμη για τις όποιες αδυναμίες υπήρξαν. Τρεις ώρες δεν υπάρχει ούτε ένα περιοριστικό εδώ πέρα. Έχουν φέρει χίλιους εδώ πέρα αστυνομικούς που δεν κάνουν τίποτα. Η ίδια η περιοριστική υπηρεσία κοστολόγησε την αντιπυρική θωράκιση στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Και ξέρετε τι πήρε από τον προϋπολογισμό? 1,7. Κατανοώ απόλυτα τον πόνο των συμπολιτών μας που είδαν τα σπίτια της περιουσίας τους να καίγονται. Αυτή είναι η κόπη μια ζωή στον γονιό μου. Δεν έχω ξανασυναντήσει τόση αδιαφορία από δημόσια υπηρεσία. Να μου στείλει ένα πυροσβεστικό να σου πει αυτά που γεγόνσατε. Ρώτησε τον υπεύθυνο της πυροσβεστικής, αρνήθηκε να στείλει και ο κύριος Ταξίας μου είπε αν υπάρχει πολιτικό μέσο. Ακόμα και την οργισμένη απορία εκείνων που αναζητούσαν για παράδειγμα εν αέρια βοήθεια. Παροπλάνο τίποτα. Μηδέν. Μα αφήσανε να καούμε δηλαδή. Μα αφήσανε να καούμε ό,τι λέω ακριβώς. Να έρχονται εν αέρια μέσα, θα καούμε ολοκληρωτικά. Χθες μιλούσε για ολοκαύτωμα, σήμερα θα μιλήσει για εξαφάνιση. Ζητώ συγγνώμη. Αδυνατό να αντιληφθώ, κύριε Πελώνη, τι σημαίνει πολιτική ευθύνη χωρίς καμία παρέτηση.